προσθέσεις στο ρόστερ φέτος της ομάδας μεγάλων ξένων παιχτών, επαναπατρισμός Ελλήνων παιδιών μεγάλων παιχτών, η στόχη της ομάδας και πώς φαίνεται το ρόστερ. Καταρχήν, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Έχουμε μια καλή αθλητική σεζόν, όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, με πολλές επιτυχίες και με υγεία. Να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς και να αγωνίζονται όλοι οι αθλητές μας στο 100%. Θέλω να πω ότι όλες οι προσταθερήσεις που γίνανε ήταν επιλογές μας για το καλύτερο, για να βελτιώσουμε το ρόστερ. Εκτός τη φυγή του Κολόμβου, ο οποίος πολύ στο τέλος δέχτηκε μια πρόταση οικονομικά καλύτερη και έφυγε. Νομίζω ότι θα είμαστε πάλι μια πολύ δυνατή ομάδα και υπολογίσιμη στην Ευρώπη. Η στόχη μας είναι να κατακτήσουμε τους δύο χώρους τίτλους, το Ελληνικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και να ξαναβρεθούμε πάλι στην μεγάλη γιορτή, στην τελική φάση στη Γένοβα φέτος, στο Final Eight, και να διεκδικήσουμε εκεί την κορυφή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο διαφορετικό στόχο. Οι αλλαγές που κάναμε, σίγουρα θα θέλουμε χρόνο για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες της φετινής μας ομάδας, αλλά θα δουλέψουμε έτσι. Έχουμε πλέον τον τρόπο και την εμπειρία να προετοιμαστούμε και να ετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που έρχονται, και πιστεύω ότι όταν θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια 25 Οκτώβρη θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί θα παίξουν όλες οι ομάδες στην τελική φάση ίδια παιχνίδια, ίδια αριθμό παιχνιδιών. Πλέον η νέα μορφή της Euroleague, της Champions League μάλλον, δεν δίνει πλεονέκτημα στον πρώτο να πάει στον ημιτελικό καρδιά χωρίς παιχνίδι. Θα παίξει και ο πρώτος σε ένα χιαστή παιχνίδι τον τέταρτο του άλλου ομίλου. Τώρα, μετά την κλήρωση, οι όμιλοι συμμετεστήκαν λίγο άνισα. Νομίζω ότι ο δικό μας όμιλος έχει πιο πολλές καλές ομάδες και πιστεύω θα γίνει μεγαλύτερη μάχη για την πρόκριση. Αν υπολογίσουμε, θα πούνε και δύο καλές ομάδες από τα προκριματικά, οι δύο θέσεις που είναι κενές. Αλλά νομίζω ότι έχει και ένα καλό, το οποίο δεν έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, και μπορείς να διεκδικήσεις την πρώτη, τις καλύτερες θέσεις που θέλεις, για να έχεις ένα καλύτερο χιαστή στη Γένοβα, αν περάσεις φυσικά, γιατί δεν είναι δεδομένη η πρόκληση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα κάθε παιχνίδι. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν καλές ομάδες στον όμιλό μας που δεν μπορείς να πεις ότι σίγουρα τις κερδίζεις. Το έχω πει πολλές φορές, μετά από μεγάλα παιχνίδια και μεγάλες νίκες και με πληθώρα φίλων στο κολυμπητήριο, η ομάδα η δικιά μας παίζει τουλάχιστον 30% καλύτερα με την παρουσία του κόσμου. Όταν το κολυμπητήριο μας είναι γεμάτο, νομίζω ότι τρομάζει όλους τους αντιπάλους. Θέλουμε και φέτος, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαζί μας σε αρκετά παιχνίδια που θα είναι και κρίσιμα βαθμολογικά, αλλά και θα είναι και ωραία παιχνίδια για να παρακολουθήσουμε. Θέλουμε την παρουσία τους. Η παρουσία τους είναι καταλυτική και νομίζω ομορφαίνει όλη τη διαδικασία του παιχνιδιού και όλο το κολυμπητήριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.